Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 10 λεπτά. Ορίστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την σημερινή βομβιστική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Να πω για άλλη μια φορά πως η δημοκρατία είναι θωρακισμένη, δεν απειλείται από κανέναν και από τίποτε. Και λέω να το πω για άλλη μια φορά, διότι τη θέση μου τη διατύπωσα και τις πρωινές ώρες έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, όπου βρεθήκαμε αμέσως με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω εδώ σήμερα ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα ευνομούμενα κράτη, στη δημοκρατία, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν χώρο. Φυσικά, καταδικάζουμε κατηγορηματικά και αταλάντευστα τη συγκεκριμένη επίθεση και την τρομοκρατία. Εμείς το κάνουμε καθαρά, το λέμε και το εννοούμε. Επειδή η αριστερά τους αγώνες της τους έδωσε πάντα στο φως. Τους έδωσε στο φως με εμπιστοσύνη στο δημόσιο διάλογο, την ελεύθερη βούληση των πολιτών, κόντρα στον αποπροσανατολισμό και την αποσταθεροποίηση. Κόντρα στο φόβο και στη χρήση του. Γι' αυτό και η αποστροφή μας για τέτοιες ενέργειες δεν είναι φραστική. Και δεν τις καταδικάζουμε υποκριτικά, γιατί κάποιοι άλλοι καταδικάζουν, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να επωφεληθούν από το τρομοκρατικό χτύπημα, χρησιμοποιώντας, στοχεύοντας την πολιτική αντιπαράθεση στην προκειμένη όχι ως συστατικό της δημοκρατίας, αλλά ως κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο στη δημοκρατία δεν υπάρχει και όσοι το υπονοούν όχι μόνο κάνουν λάθος, αλλά προσφέρουν κάκιστη υπηρεσία στη δημοκρατία. Απευθύνομαι σε όλους, καλό όλο το δημοκρατικό κόσμο σε άραγη ενότητα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε εδώ όμως για να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό το επόμενο έτος. Έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Η χώρα βγήκε από το μνημονιακό νάρθηκα, επανεντάσσεται στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Με δύο λέξεις, μπαίνει στην κανονικότητα και η οικονομία αρχίζει να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Μια παρατεταμένη λιτότητα που ξέρουμε όλοι ποιοι μας οδήγησαν, εναλλασσόμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, το πάλε ποτέ Πασόκ, νυν Κινάλ. Και σήμερα ο λαός μας ωφελείται από τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια με σύνεση, μεθοδικότητα και σχέδιο έφερε στα ίσα το καράβι της ελληνικής οικονομίας. Δεν ήταν μια πορεία εύκολη, ήταν μια πορεία δύσκολη για την κυβέρνηση, ωστόσο ήταν μια πορεία που δεν ήταν μοναχική. Είχε δίπλα τον ελληνικό λαό που την εμπιστεύτηκε, και βεβαίως δεν είχε καμιά όρεξη να ξαναβρεθεί στα σαγόνια του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού. Τα χρόνια αυτά της κρίσιμης εθνικής προσπάθειας, η αντιπολίτευση με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, αντί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο που απαιτούσε η σοβαρότητα της κατάστασης, επιδόθηκε σε ένα ανεκδίγητο αντιπολιτευτικό γαϊτανάκι. Ο κύριος Μητσοτάκης, από την ώρα που ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ζει σε μια ψευδαίσθηση μιας φαντασιακής προεκλογικής περίοδου. Έτσι, αποφάσισε να επενδύσει όλη την αντιπολιτευτική πολιτική στην παντή τρόπο αποτυχία της κυβέρνησης. Όμως, η μια μετά την άλλη, οι ελπίδες κατέρεαν, από την επιτυχία της μιας αξιολόγησης περνούσε στην αναμονή αποτυχίας της άλλης, από τη μια διάψευση περνούσε στην επόμενη. Όταν αυτές πια κατέρεαν, Έβγαινε στο Σεργιάννη ανά την Ευρώπη, άλλοτε κλιπαρώντας, άλλοτε απαιτώντας, άλλοτε ζητώντας στοργή από Ευρωπαίους ομοειδεάτες να μην επιτρέψουν να ληφθούν θετικά μέτρα στη χώρα. Βέβαια, ήταν τέτοιος ο πολιτικός παραλογισμός που δεν έβρισκε ανταπόκριση ούτε στους ιδεολογικά ομολογούς του. Και όλο αυτό το περιγράφει ως μια εθνικά ενωτική αντιπολιτευτική στάση ή εθνικά ενωτική αντιπολιτευτική θέση. Παρ' όλα αυτά,
Οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων ολοκληρώθηκαν, από τα μνημόνια βγήκαμε. Τελικά αμήχανη, εκνευρισμένη η Νέα Δημοκρατία τα πόνταρε όλα στις συντάξεις και στη βεβαιότητα ότι θα περικοπούν. Όταν πήγαινε και αυτό στράφη, άρχισε να μαλώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αφού είδε και αποείδε, επινόησε την απίθανη ανοησία ότι δηλαδή η περικοπή των συντάξεων ήταν αντάλλαγμα για τη Συμφωνία των Σκοπίων. Φυσικά τόση πολιτική μιζέρια και αναλυτική στενότητα νομίζω ότι πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ κάποιος για να την αποκτήσει. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Μητσοτάκη και να πω ότι κύριε Μητσοτάκη, τα μυστικά του Βάλτου σας βουλιάζουν. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ή το κάνετε συνειδητά. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση σταθεροποίησε το δημοσιονομικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, αύξησε το κύρος και την αξιοπιστία στη διεθνή και ευρωπαϊκή σκηνή. Σήμερα ξεκινάνε επιστρέφεις στους δικαιούχους, δηλαδή στον ελληνικό λαό, τα οφειλόμενα. Και ξανάρχισε πάλι το ίδιο τροπάριο ο κ. Μητσοτάκης, ότι η ανταμοιβή των ασθενέστερων στρωμάτων, που ήταν η πρώτη που έπρεπε να ανασάνουν, τα ονομάζει δωρά και μπουρμπουάρ, προεκλογικά tips, παροχολογίες και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι παροχολογίες, είναι όμως παροχές. Άλλο παρέχω στα λόγια, άλλο παρέχω στην πράξη. Ας πούμε, παροχολογία είναι 2.000 ευρώ που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης σε κάθε νεογέννητο. Είναι μια παροχολογία. Παραχές είναι αυτά που άρχισαν και πιστώνονται, ξεκινώντας από τους ένστολους στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Και έτσι οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού γίνονται πράξη. Η μείωση του έμφυα δεν είναι παροχή. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν είναι ασφαλιστική ανάσα. Η στήριξη των νέων με την επιδότηση κατά το ίμιση των ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι υποστήριξη. Η αναβάθμιση υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι με πρόσληψη 3.200 υπαλλήλων δεν είναι πραγματική βοήθεια στους ανήμπορους και ηλικιωμένους. Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων 1% κάθε χρόνο δεν είναι ελάφρυνση. Ενοχλεί που πάνω από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι έχουν ήδη ωφεληθεί από το κοινωνικό μέρισμα των 710 εκατομμυρίων ευρώ. Η αύξηση συντάξης των 620.000 συνταξιούχων με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου είναι περιφρονηταίο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας δοκιμάστηκε σκληρά έχοντας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που από τη μια έφερε η οικονομική κρίση, απ' την άλλη η αστάθεια του ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η ελληνική αστυνομία κλήθηκε να συμβάλλει στη διαχείριση της μεγαλύτερης μεταπολεμικά προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης που γνώρισε η Ευρώπη. Με μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό, μειωμένα τα μέσα, διότι θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε φροντίσει το 2014 να καταργήσει 6.700 οργανικές θέσεις από την ελληνική αστυνομία και φυσικά οι πολιτικές των ετών εκείνων να την αποψηλώσουν από υλικοτεχνική υποδομή. Όμως η ελληνική αστυνομία συνέβαλε στη θωράκιση των συνόρων της χώρας, ενώ ταυτόχρονα είχε να αντιμετωπίσει την αυξημένη παραβατικότητα και εγκληματικότητα, όπως είναι επόμενο να προκαλεί μια περίοδος κρίσης τέτοιας έντασης και τέτοιας έκτασης. Παρά τα αυτά, η ελληνική αστυνομία σημείωσε και σημειώνει επιτυχίες. Εξιχνίασε υποθέσεις, έφερε σοβαρά πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα. Βγάλαμε τελικά περισσότερους αστυνομικούς στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας το σχέδιο Περσέας για εμφανή αστυνόμευση με στόχο την μικροπαραβατικότητα. Ήδη το πρώτο δίμηνο τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Με επικαιροποιημένα σχέδια, η ελληνική αστυνομία κατάφερε να ελέγξει την παραβατικότητα στην περιοχή Φιλοπάπου, να αποδώσει πάλι στους πολίτες το πεδίο του Άρεως και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, όποιος δεν το αναγνωρίζει το έργο αυτό, διαπράττει όχι μόνο απρέπεια, αλλά και αδικία. Συγχρόνως υπονομεύει την κοινωνική ασφάλεια και ειρήνη. Δυστυχώς, αυτό έχει επιλέξει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Υποθάλπη τα πιο φοβικά ένστικτα της κοινωνίας, ποντάρει στο φόβο, επιχειρεί να στήσει εικονικό σκηνικό ανασφάλειας, είναι αδιάφορο κατά πόσο αυτό είναι μακριά από την πραγματικότητα,
επικέντρωσε το θέμα της ασφάλειας της Ελλάδας στην ανασφάλεια των εξαρχείων και βεβαίως προέβη στη μεγαλειώδη συγκριτική προσομοίωση με τη Συρία. Ελάχιστα θέλω, κύριε Πρόεδρε. Εδώ λίγο μέτρο, δεν νομίζω ότι θα έβλαπτε κανέναν. Ισχυρίζονται ακόμα οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ότι τα πανεπιστήμια έχουν γίνει κέντρο ανομίας. Προβλήματα υπήρχαν και επί των ημερών σας. Υπάρχουν και τώρα. Το ζήτημα όμως δεν είναι εκεί στην ανάλυση σας, είναι να φτάσουμε στην αιτία και να πούμε ότι η αιτία είναι το πανεπιστημιακό άσυλο. Επειδή δήθεν δεν μπορεί να μπει και να παρέμβει η αστυνομία. Το ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά. Η αστυνομία μπορεί άμεσα να παρεμβαίνει για πλημμυματικές πράξεις όταν κληθεί από τις Βρετανικές αρχές και αυτεπάγγελτα στις κακουργηματικές εφόσον ενημερωθεί. Αυτό έγινε την προηγούμενη ακριβώς εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από μεθοδική έρευνα τριών και πλέον μηνών και εξαρθρώθηκε ένα πολύ μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο ναρκωτικών στην περιοχή με δράση της ελληνικής αστυνομίας και στον περιβάλλοντα χώρο και μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Οι Βρετανικές αρχές ευχαρίστησαν την ελληνική αστυνομία, ταυτόχρονα βέβαια έλαβαν την ανήκουστη απόφαση να μην γίνουν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο την ημέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Και για να φρεσκάρω και τη μνήμη, τα χρόνια που είχε καταργηθεί ο νόμος για το πανεπιστημιακό άσυλο με τον νόμο Διαμαντοπούλου, η κατάσταση όχι μόνο δεν είχε βελτιωθεί, αλλά είχε επιδεινωθεί και τα στοιχεία το αποδεικνύουν. Το Πανεπιστήμιο, όπως ξέρουμε όλοι, σε όλες τις φάσεις της νεότερης ιστορίας στη χώρα μας, ήταν χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Αυτό ταράζει τον ύπνο κάποιων, διότι δεν θέλουν το δημόσιο πανεπιστήμιο με κύρος, δεν το θέλουν αναβαθμισμένο και βεβαίως δεν θέλουν πανεπιστημιακό άσυλο γιατί δεν θέλουν ακαδημαϊκή ελευθερία και κοινωνική ελευθερία. Θέλουν καταστολή και αστυνομοκρατία. Με τη στάση, η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να δυσφημίσει τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και τη χώρα διεθνώς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ασφάλεια της κοινωνίας είναι από τα πρωτεύοντα αγαθά και αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας αναμορφώνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις σχολές των αστυνομικών και μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, του ΚΕΜΕΑ, αναπτύσσουμε σειρά από προγράμματα για να θωρακίσουμε την ασφάλεια των βασικών υποδομών της χώρας. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι μόνο αυτό που συζητάμε όταν έχουμε γεγονότα ή όχι, αλλά είναι να ασφαλιστούν και να ασφαλιστούν για πρώτη φορά οι υποδομές της χώρας. Ασφάλεια είναι η κατοχήρωση των πολιτών από τις φυσικές καταστροφές και τις έκτακτες ανάγκες. Και εδώ προχωράμε στην ίδρυση της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Το σχέδιο ετοιμάζεται σε αρχές του έτους, θα είναι σε δημόσια διαβούλευση. Ένα σχέδιο που υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης στα πρότυπα πλέον προηγμένων χωρών. Ένα σχέδιο πραγματικά ολιστικό για όλες τις κατηγορίες κινδύνων, αλλά και για όλες τις φάσεις πρόληψης και αποκατάστασης. Κυρία Υπουργέ, είπαμε ακτινολογική αλληλεγγύη, αλλά μην το παρακάνουμε. Ήταν και έτσι. Τα τρομοκρατικά. Ναι. Και τα τρομοκρατικά. Ναι. Ένα λεπτό παρακαλώ και κλείστε. Και ακτινολογική αλληλεγγύη έτσι. Και βεβαίως ναι. Τελειώνουμε. Αντίστοιχη ενίσχυση, προχωράμε σε ενίσχυση του σώματος, του πυροσβεστικού σώματος βεβαίως, όπως και εξαντλώντας και τα θέματα του πόρους του προϋπολογισμού, αλλά και τις σημαντικές δωρεές ιδιωτών. Πιστεύουμε ότι την άνοιξη το πυροσβεστικό σώμα θα βρεθεί σε μια άλλη θέση. Εδώ θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλω να πω άλλη μια φορά ότι για την άσκηση της πολιτικής μας στα ζητήματα ασφάλειας δεν προκρίνουμε την τυφλή άκρατη καταστολή. Δεν οδηγεί πουθενά αλλού εκτός από τον εκτροχιασμό της τάξης και της ασφάλειας. Δοκιμάστηκαν στη χώρα μας και απέτυχαν. Όποιος τάζει, που δεν ξέρω πώς, με προσωπική γοητεία, με πολιτικά προσόντα του, με άλλα κόλπα δεν ξέρω, ότι θα βάλει τάξη με το καλημέρα, επιεικώς δεν ξέρει τι του γίνεται. Προκρίνουμε αυτά που σας είπα με περιορισμό των αιτιών, την πρόληψη, τη συνεργασία, το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών
Εργαζόμαστε για μια χώρα ασφαλή, σύγχρονη ευρωπαϊκή, αλλά όλα αυτά επιτυχάνονται με όρους εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά τον κύριο Πολάκη έχει ζητήσει το λόγο και τον γράφω ο κύριος Παφίλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κουμ...